Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Κοντονάσιος, Γενικός Διευθυντής της Πι Θεοδωρόπουλος ΑΕ, που είναι ο αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz και Smart σε όλη την Πελοπόννησο. Η Σπάρτη, το υποκατάστημα στη Σπάρτη είναι το 5ο υποκατάστημα που έχουμε. Κάτι που ξέρουμε ότι πάρα πολλοί φίλοι της Mercedes-Benz μας ζητούσαν εδώ και καιρό. Σήμερα γίνεται πραγματικότητα, μιας και κάνουμε τα εγγένειά του. Επίσης, είναι καλό γιατί πολλά ακούγονται στη τηλεόραση, να ενημερώσουμε και τον κόσμο για το θέμα της απόσυρσης. Όπως ξέρετε, η απόσυρση δυστυχώς ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε ένα άδοξο τέλος. Ήδη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι απέσαν τα αυτοκίνητά τους και αγνοούν αν θα λάβουν και τα χρήματα που κατά νόμο δικαιούνται. Εμείς οι Mercedes-Benz θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζουμε τη δικιά μας συμμετοχή και προωθητική ενέργεια σαν απόσυρση, γιατί ξέρουμε ότι κάποια χρήματα τα οποία θα έπαιρνε από το ελληνικό κράτος τα προσφέρουμε εμείς σαν Mercedes-Benz σαν έκπτωση στα δικά μας αυτοκίνητα. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή μέχρι το τέλος του έτους για κάποιον να αγοράσει ένα Mercedes-Benz Smart. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας βλέπουμε στη Σπάρτη, στο καινούριο σας υποκατάστημα, το οποίο ανοίξατε εδώ στη Σπάρτη, στην οδό της Σπάρτης Γηθίου, και πραγματικά μας εντυπωσιάζετε με τα ωραία μοντέλα που έχετε για έκθεση εδώ. Πώς ήταν και αποφασίσατε για τη Σπάρτη υποκατάστημα, γιατί εσείς έδρα έχετε την Κόρινθο, από ό,τι ξέρω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Σπάρτη, καλησπέρα στον κόσμο της Σπάρτης. Λακωνία, Αρκαδία. Λακωνία, όλοι μας βλέπουν. Έτσι το. Όλοι μας βλέπουν. Και όλος ο κόσμος, μέσω ίντερνετ. Ναι. Η Σπάρτη ήταν μια περιοχή η οποία από παλιά αγαπούσα, μου άρεσε, είχα έρθει αρκετές φορές, έχει πάρα πολλές ομορφιές και αποφάσισα σε αυτές τις ομορφιές να προσθέσω και την ομορφιά των αυτοκινήτων της Mercedes. Ξεκινήσαμε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απολύτως για την Mercedes. Εγώ ξεκινάω πρώτα από τη Σπάρτη, από τις ομορφιές της Σπάρτης και μετά στη Mercedes. Αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά αναξιοποιητές και πιστεύω ότι είναι αυτές οι ομορφιές που πρέπει να αξιοποιηθούν γενικά για τη Σπάρτη και για την περιοχή της Σπάρτης. Ξεκινήσαμε από το Άργος με το πρώτο κατάστημα, πήγαμε στην Κόρινθο, πήγαμε στην Καλαμάτα, πήγαμε στην Πάτρα και αφήσαμε τελευταία τη Σπάρτη. Όχι για... Και δυνατή. Και δυνατή. Ξεκινήσαμε και αυτό το showroom εδώ πριν από μερικούς μήνες. Πιστεύουμε στην αγορά της Σπάρτης. Σίγουρα είναι μια περίοδο κρίσης. Αλλά η κρίση είναι ένας τροχός ο οποίος κάποια στιγμή γυρίζει και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ανάκαμψη της κρίσεως και όλα θα βελτιωθούν προς το καλύτερο. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Η ζωή έχει και θετικά και αρνητικά. Πρέπει να τα βλέπουμε πάντοτε από τα θετικά και να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε με τη θετική πλευρά τα αρνητικά. Για τα μοντέλα της Mercedes θα σας πω ότι η Mercedes έχει μπει από πολύ μικρή κατηγορία πλέον, από την αλφα κατηγορία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος με ένα τίμημα των 20.000 ευρώ και να φτάσουμε σε ένα πιο ακριβές αυτοκίνητο όπως είναι ένα ML γύρω στα 70.000 ευρώ ή να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Έχει κάνει πολύ προσιτά τα μοντέλα της διατηρώντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της σε πολύ καλές και προσιτές τιμές. Αληθεύει ότι η Mercedes έχει το μεγαλύτερο ποσοστό του quality control της, του ελέγχου της ποιότητας έναντι όλων των άλλων εταιριών?
Αυτή τη στιγμή έχει προσπαθήσει και το έχει διατηρήσει. Κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες και συνεχίζει να κάνει τις προσπάθειες σε αυτές, έστω και αν θα πρέπει να μειώνει κόστη για να είναι πιο ανταγωνιστική. Ποτέ όμως δεν μείωσε απέναντι στην ποιότητα και την αξιοπιστία της. Και δεν βγαίνει και έξω από το δρόμο, λέει. Ακούστε να σας πω. Αυτός θεωρώ ότι είναι ένας μύθος. Όλα τα αυτοκίνητα... Το λέω και εγώ αστευόμενος, αλλά είναι γεγονός ότι ανταποκρίνεται πολύ πιο θετικά από πάρα πολλά άλλα αυτοκίνητα. Εδώ θα έχουμε μια πολύ μικρή συμβουλή. Ό,τι αυτοκίνητο και να έχουμε, αν το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ή το πατάμε τον γκάζι, τότε πολλά μπορεί να συμβούν. Εντάξει, αυτό έχετε δίκιο. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν κάποια στάνταρς. Κάποια maximum το στάνταρς. Ακριβώς. Βασικά είναι αυτά να μην τα υπερβούμε ποτέ. Εμείς έχουμε φροντίσει σαν Mercedes να προστατεύουμε όσο γίνεται καλά τους επιβάτες. Το σίδερο φτιάχνεται που λέμε στη γλώσσα μας. Οι άνθρωποι δεν φτιάχνονται εύκολα. Έτσι. Και εκεί προσπαθούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος ο οποίος οδηγεί ένα Mercedes ή ένα γρήγορο αυτοκίνητο, οτιδήποτε μάρκα να είναι, να το φτάνει στο Zenith και να το κοκκινίζει. Δεν είναι σωστό. Και δεν έχουμε και τέτοιους δρόμους. Δεν έχουμε και τέτοιους δρόμους και δεν και οι δρόμοι να υπάρχουν, η μεγάλη ταχύτητα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Έτσι. Πολύ σύντομα θα δώσω στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα μας, μερικά ατυχήματα που έχουν γίνει με διάφορους τύπους αυτοκινήτων, περιέχουν και τη Mercedes, λόγω υπερβολικής ταχύτητος. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα σοκαριστεί και δεν θα ξαναπατήσει τόσο πολύ τον γκάζι, όπως και εγώ τα είδα εχθές και εγώ σοκαρίστηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι σας, ευχαριστώ πολύ όλους τους Σπαρτιάτες και τους Λακώνιους οι οποίοι σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεργασία, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες και ευχαριστημένους πελάτες. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Και εγώ σας εύχομαι καλές δουλειές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τις δε τιού τις παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι μετά ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών, άρτων εστίαση. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών και φύλακα της ζωής καταπέμπων, της διαπαντός μέσου διπορούσιν, θωράκισον την κρατεά δυνάμει σου, τα μεταφορικά μέσα των δούλων σου και από παντός κινδύνου και βλάβη στήρισον αυτά άτρωτα, από σοβών από αυτών παν τροχαίων ατύχημα, ότι ούκ εξαρκέσει η τήρησής του της κυκλοφορίας οδικού κώδικος, άνευ της ίστρα ταχείας αντιλήψεως ματέα δε πάσα ή των μηχανικών και τεχνικών δεξιότης, εάν μη σύ, Κύριε, φυλάξει μας και διατηρήσει.